Στην τελική ευθεία για την επιλογή νέου διοικητή στο νοσοκομείο του Βόλου βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες. Η θητεία του νυν διοικητή Γιάννη Ντόκου ολοκληρώνεται μέσα στον επόμενο μήνα, οπότε και εκτιμάται ότι θα έχει αναλάβει το τιμόνι του Αχιλοπουλίου ο αντικαταστάτης του. Ο νυν διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γρηγόρης Βλαχάκης, ο πρώην διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου Κώστας Καραμπάτσας και ο οικονομολόγος Ηλίας Χορετσιανίτης από την Καρδίτσα είναι οι τρεις πρώτοι στη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ με βάση τη βαθμολογία τους. Στην ίδια λίστα υπάρχουν 12 ακόμη ονόματα, τα οποία θα μειωθούν σε 7 όταν φτάσουμε στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. Στη συνέχεια οι 7 θα γίνουν 3, από τους οποίους ο Υπουργός Υγείας θα επιλέξει τον επόμενο διοικητή του νοσοκομείου Βόλου. Ο νυν διοικητής Γιάννης Ντόκος, που συμπληρώνει σχεδόν 5 χρόνια στο τιμόνι του Αχιλοπουλίου και είναι ο μακροβιότερος διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, αποχωρεί στο τέλος του χρόνου, έχοντας συμπληρώσει 40 χρόνια στη δημόσια διοίκηση, εκ των οποίων τα 10 σε θέσεις διοικητή και υποδιοικητή. Η όλη δουλειά που γίνεται, οι βασικότεροι πρωταγωνιστές σε κάθε νοσοκομείο δεν είναι ο διοικητής. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που είναι μέσα από όλους τους συμμετέχοντες, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς, και να υπάρχει και ένα πάρα πολύ καλό εργασιακό κλίμα και να υπάρχουν ένα συνδυασμός των εννοιών της νομιμότητας, της οικονομικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Για το οικονομικό νοικοκύρεμα του νοσοκομείου Βόλου καμαρώνει ο απερχόμενος διοικητής. Από το 2016 έως το αρχές 2020 δεν εκδίδονταν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά. Αυτό λύθηκε αμέσως με αποτέλεσμα το ΤΕΠ να εξοικονομεί ετησίως πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο έγινε και με τα πλυντήρια, τα οποία στο πρώτο τρίμηνο, ενώ διαχρονικά όλα αυτά πηγαίναν σε ιδιώτη, από το Μάιο του 20 και εξής δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ για τα πλυντήρια. Επί των ημερών του κυρίου Ντόκου προσελήφθησαν τουλάχιστον 50 εργαζόμενοι από προγράμματα του πρώην ΟΑΕΔ, ενώ έγιναν σημαντικά βήματα στον τομέα των ιατρικών δομών και υπηρεσιών. Αξιοποιήσαμε όλες τις ευκαιρίες και έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις μέσω και των δωρητών. Να αναφέρω χαρακτηριστικά το χώρο της μονάδας μεσογειακής ανεμίας, να αναφέρω το χώρο του μαγνητικού τομογράφου που δεν υπήρχε χώρος και η λειτουργία συνακόλουθα από τον Ιανουάριο του 20. Να αναφέρω το χώρο του στεφανιογράφου, αλλά και το γιατρό, τον επεμβατικό καρδιολόγο που φέραμε, κάνει καταπληκτική δουλειά, με αποτέλεσμα να επιτυχάνονται οικονομίες κλίμακος, να μειωθούν οι διακομιδές, να γλιτώνει κόσμος. Επίσης το χώρο των μικροεπεμβάσεων, και αυτό από δωρεά, όπως και την πολύ μεγάλη δωρεά στο ογκολογικό, που αν πάτε και δείτε είναι πάνω από 500.000, είναι καταπληκτική η δουλειά που έχει γίνει. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, επισημαίνει ο κύριος Ντόκος, λίγο προτού παραδώσει τη σκυτάλη του Αχιλοπουλίου και συνταξιοδοτηθεί.